με μια δήλωση που πολιτικά κυριολεκτικά ξεβρακώνει την κυβέρνηση για την απόφασή της να αποσύρει από τα νησιά του Αιγαίου, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, και να δωρήσει στην Ουκρανία του Ζελένσκι τα 130 τόμα BMP1, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν τη μετακίνηση των τεθωρακισμένων αναγνωριστικών τροχοφόρων Y11-17 στα νησιά του Αιγαίου. Η απάντηση για την ανάπτυξη τεθωρακισμένων στοιχείων της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου έχει ως εξής. Τώρα δεν είναι ώρα για δηλώσεις ή ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Όλα αυτά μετά το τουρκικό διάβημα στην Ουάσιγκτον. Δηλαδή και δαρμένοι, αφού διώξαμε τα τόμα με το αυτόματο πυροβόλο των 73 χιλιοστών και το στείλαμε στο Ζελένσκι, και κερατάδες, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδοκιμάζουν επίσημα την ανάπτυξη οχημάτων, που τυπικά είναι προς αντικατάστασή τους, λέγοντας ότι δεν είναι η ώρα για τέτοιες κινήσεις, που προκαλούν εντάσεις μεταξύ συμμάχων. Σε άλλο tweet, απλά μας κάνουν τη χάρη να αναγνωρίσουν την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου. Με τη φράση «κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται». Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τη νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται. Το ερώτημα είναι, έστω ότι οι πολιτικοί κάνουν το παιχνίδι τους και η συγκεκριμένη κυβέρνηση ακόμα περισσότερο. Δεν σκέφτηκε κανείς από τη στρατιωτική ηγεσία τι θα συνέβαινε με την απόσυρση των BMP1 από τα νησιά και τη δυσκολία αντικατάστασής τους.